μουσικά με τη χορηγία της Rolex. Ο στάρ της όπερας Juan Diego Flores νιώθει σαν το σπίτι του στις πιο σημαντικές όπερες του κόσμου. Αλλά το να δίνει μια συναυλία στο θέατρο Κολόν στο Buenos Aires είναι για τον Περουβιανό τενόρο μια επιστροφή στις ρίζες. Πέρα από δημοφιλείς άριες, ο Flores ερμήνευσε εξαιρετικά κλασικές μουσικές επιτυχίες της Λατινικής Αμερικής. Είναι καταπληκτικό που επιστρέφω στη Λατινική Αμερική. Επιστρέφω στην πατρίδα μου, ας πούμε, στον διευρυμένο τόπο από τον οποίο προέρχομαι. Η μουσική μας έρχεται από τα βάθη της καρδιάς. Είναι η μουσική που έμαθε από τη γιαγιά του και τον πατέρα του. Για παράδειγμα το τραγούδι «José Antonio» της περουβιανής τραγουδίστριας Chabuca Granda. Η Chabuca Granda δεν τραγουδά για τον δικό της έρωτα. Έχει να κάνει με τα βουνά του Περού. Ίσως αφορά τον έρωτα κάποιας άλλης. Ή στην περίπτωση του José Antonio, έχουμε να κάνουμε με ένα άλογο και τον αναβάτη του. Είναι λοιπόν σαν να διαβάζουμε μια μικρή ιστορία. Μετά από χρόνια αποκλειστικής αφοσίωσης στην κλασική μουσική, ο Flores έβγαλε για πρώτη φορά την κιθάρα από τη θήκη της και έπαιξε με αφορμή τη γέννησή του πρώτου του παιδιού. Αισθάνομαι υπέροχα, μου έρχονται στο μυαλό διάφορες νεανικές αναμνήσεις, αλλά και όλα τα καταπληκτικά τραγούδια. Ξαφνικά θυμήθηκα όλα τα λόγια. Καλημέρα. Στο θέατρο Κολόν, παρακαλώ. Το Volver είναι ένα ταγκό του Carlos Gardel. Όλη η μουσική του συγκεκριμένου συνθέτη είναι απίστευτα όμορφη. Μελωδίες που είναι κατάλληλες για έναν τενόρο που ταιριάζουν σε αυτό το είδος τραγουδιού. Αισθάνομαι νοσταλγία και μία μελαγχολία. Έχει μεγάλη συναισθηματική αξία να επιστρέφεις στον τόπο που κατάγεσαι. Είναι ένα από τα καλύτερα τάγκο που έχουν γραφτεί ποτέ. Το τάγκο έχει να κάνει με τα βάσανα, το τάγκο έχει να κάνει με το πάθος. Το τάγκο είναι descarador, δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω. Σπαραξικάρδιο, πρέπει να υπάρχει ακραίο πάθος. Αυτό είναι που κάνει η όπερα στον κόσμο όταν τον πιάνει η ανατριχίλα, όταν ο τραγουδιστής ερμηνεύει μια συγκεκριμένη άρια στη διάρκεια μιας όπερας. Και ο κόσμος κλαίει αμέσως. Είναι ένας συνδυασμός υπέροχης μουσικής, ωραίων λόγων και ενός σπουδαίου ερμηνευτή που ξέρει πώς να αναδείξει την άρια και να την προσφέρει στο κοινό. Ο χορηγός της εκπομπής «Μουσικά» είναι η Rolex.